Αντρέα, γεια σου. Η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών πλησιάζει στο τέλος της εν ώψη των επίσημων αγώνων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μικρών Κρατών της FIBA Europe. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για το πώς κύλησε η προετοιμασία μέχρι στιγμής. Μας έμεινε σχεδόν μισή εβδομάδα μέχρι να αποχωρήσουμε για τους αγωνές. Δευτέρα πρωί να αποχωρούμε. Μετά από 2 μήνες σχεδόν προετοιμασίας, νομίζω είμαστε αρκετά έτοιμες για τους αγώνες αυτούς. Αν και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που κρατάμε την Εθνική, νομίζω ότι φέτος πιστεύουμε πολύ περισσότερο στην ομάδα. Έχουμε περισσότερες επιλογές και νομίζω θα τα πάμε καλύτερα σε αυτούς τους αγώνες. Πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια ανάμεσα σε εσάς? Αν σου πω πραγματικά εξαιρετικό. Πολλοί μπορεί να μην πιστεύουν, διότι στο πρωτάθλημα παίζουμε σε αντίπαλες ομάδες, για παράδειγμα με τις κοπέλες της ΑΕΛ διεκδικούμε πρωτάθλημα, αλλά πραγματικά είμαστε φίλες έξω από το γήπεδο. Οπότε και το κλίμα μας είναι απίστευτα εξαιρετικό. Θέλω ένα σχόλιο σου για τη μέχρι στιγμής παρουσία της Εθνικής Γυναικών, τόσο την εικόνα που έβγαλε στα φιλικά που είχαμε 3 νίκες στην Ελλάδα, αλλά και στις προπονήσεις εδώ στην Κύπρο μέχρι τώρα. Όπως προείπα, πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα φέτος. Φυσικά δεν λέω ότι πάμε και για την πρωτιά, που ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σίγουρα για μια καλύτερη εικόνα και για καλύτερες εμφανίσεις στους αγώνες φέτος. Θεωρώντας πάντα ότι οι περισσότερες επιλογές που έχουμε φέτος, οι 2 συνεχόμενες χρονιές που είναι ανοιχτή η Εθνική, οι περισσότερες προπονήσεις και ο χρόνος που είχαμε μαζί, ούτως ώστε να δεθούμε σαν ομάδα, διότι είναι σημαντικό να έχεις χρόνο στο γήπεδο με τις συμπαίχτριες σου, νομίζω ότι θα μας ανταμείψουν στους αγώνες. Και τέλος, την 1η Ιουλίου, την ημέρα που η Εθνική Γυναικό θα δίνει τον τελευταίο της αγώνα στην Ιρλανδία, θα έχουμε το εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής Ανδρών στον Άγιο Δομήτριο απέναντι στο Λουξεμβούργο. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους καλαθοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών και στο φίλαθλο κόσμο που θα πάει στο γήπεδο είτε θα το δει από την τηλεόραση? Φυσικά τους εύχομαι την νίκη. Νοερά θα είμαστε εκεί μαζί τους. Και μακάρι ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια αυτή και να βρεθεί στο γήπεδο, αν και διαβάζω ότι με γοργό ρυθμό πουλούνται τα εισιτήρια, οπότε νομίζω θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ.